Η σημερινή μας συγκέντρωση γίνεται εδώ, στην πλατεία Αριστοτέλους, ένα σημείο που περνάνε χιλιάδες τουρίστες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Περνάνε γκρουπ και μεμονωμένοι τουρίστες, τους οποίους δείχνουν με χαρά οι επιχειρηματίες και τα διάφορα επιτελεία, τα κόμματά τους και μας λένε «Να η ανάπτυξη». Γύρω από το ίδιο σημείο υπάρχουν δεκάδες ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, που διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους και πάνω απ' όλα τη ζεστή φιλοξενία τους και τις ανέσεις τους. Διαφημίζουν τις επιχειρήσεις τους που δραστηριοποιούνται σε μία πόλη, σε ένα χώρο με άπειρα κάλλη, με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Όμως, από ακριβώς το ίδιο σημείο, εμείς και όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου βλέπουμε τα σύγχρονα εργασιακά κάτεργα. Χώρους δουλειάς με τσακισμένα δικαιώματα, με ανασφάλιστη και μισοασφαλισμένη εργασία, με μισοάνεργους και ημιαπασχολούμενους. Βλέπουμε χώρους με εξαντλημένους από την εντατικοποίηση συναδέρφους, βλέπουμε τους χιλιάδες νέους που σκοτώνονται στη δουλειά για ψίχουλα στο όνομα της πρακτικής άσκησης. Στους ίδιους δρόμους τσακίζονται καθημερινά οι ντελιβεράδες, τους ίδιους δρόμους περνάνε και χιλιάδες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που στην τσέπη τους δεν έχουν αρκετά χρήματα για να πιούν έστω και ένα καφέ στους κατά τα άλλα φιλόξενους αυτούς χώρους. Τους ίδιους δρόμους περνάνε οι συνάδελφοι που αφού τελειώσουν το μεροκάματο επιστρέφουν στο σπίτι τους για να δουν κολλημένους σε κάποια πόρτα ψυγείου ή σε κάποιο τοίχο απλήρωτους λογαριασμούς και υποχρεώσεις. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ πέρα σήμερα, συνάδελφοι. Όσα στενάχωρα περιγράφουμε δεν τα κάνουμε για να κλαφτούμε. Ακριβώς το αντίθετο. Αυτά βιώνουμε όλοι μας και γι' αυτό με ακόμα μεγαλύτερο θυμό ρυχνόμαστε στη μάχη. Αυτή η εικόνα που περιγράφει με τον πιο γλαφυρό τρόπο είναι ότι η ανάπτυξη έχει δύο πλευρές. Από τη μία, όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες με τους μηχανισμούς τους και τα επιτελεία τους, που καθημερινά θησαυρίζουν. Και απ' την άλλη, όλοι εμείς που με το δικό μας υδρότα γίνονται όλα αυτά και που στο τέλος μένουμε στον άσο. Συνάδελφοι, βαδίζουμε πλέον την περίοδο που κάποιοι βάφτισαν ως full season. Βουλιάζει η πόλη μας, βουλιάζουν οι τουριστικές περιοχές. Κάποιοι κλαψουρίζουν ότι δεν θα τα καταφέρουν να έχουν αύξηση στις αφίξεις, δεν θα κατορθώσουν νέα αύξηση κερδών. Μα ποιον κοροϊδεύουν? Όλοι αυτοί είναι οι ίδιοι που τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιούσαν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Στις δικές τους τσέπες μπήκαν τα δισεκατομμύρια που εισέπραξαν. Μία χρονιά που δεν κατάφερε ρεκόρ δεν σημαίνει κακή χρονιά. Μία σεζόν που προσεγγίζει την περσινή είναι και παρά είναι κερδοφόρα για αυτούς. Ξέρουμε γιατί τα λένε αυτά. Γνωρίζουμε πού αποσκοπεί η κλάψα τους. Από τη μία, θέλουν να τρομοκρατούν τους εργαζόμενους, να τους εγκλωβίσουν σε αυτή την κατάσταση και να τους κρατάνε με χαμηλωμένο κεφάλι και χαμηλές τις απαιτήσεις. Απ' την άλλη, και με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν τις απαιτήσεις τις δικές τους από τους εκάστοτε μνηστήρες της διακυβέρνησης για νέες φοροαπαλλαγές για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυσή τους.